Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση του Επιλογές. Ας δούμε τα θέματά μας. Ένταση προκλήθηκε το πρωί στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, όταν συνεργείο του Δήμου έφτασε μπροστά από καταστήματα για να ανοίξει αεραγωγούς που είχαν κλείσει πριν από χρόνια. Μάλιστα, κλήθηκε η αστυνομία για να επιβάλλει την τάξη. Ένταση προκλήθηκε το πρωί στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, όταν συνεργείο του Δήμου έφτασε μπροστά από καταστήματα για να ανοίξει αεραγωγούς που είχαν κλείσει πριν από χρόνια. Μάλιστα, κλήθηκε η αστυνομία για να επιβάλλει την τάξη. Οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν ότι η ενέργεια αυτή είναι παράνομη και μάλιστα ενημέρωσαν σχετικά την πολεοδομία. Υπάρχουν έγγραφα μετά από αιτήσεις μας, το 12 και το 13, προς την πολεοδομία, και απαντάει η πολεοδομία ότι οτιδήποτε έχει κλείσει, αν ξανανοίξει, είναι παράνομο. Και σήμερα βλέπουμε ότι η πολεοδομία δίνει άλλη εντολή. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο των Σερών να προχωρήσει, μετά από πίεση βέβαια του κυρίου από το υπόγειο, να προχωρήσει σε συγκεκριμένη ενέργεια σήμερα. Ο Δήμος από την πλευρά του ενημερώθηκε από την νομική υπηρεσία για τις κινήσεις αυτές και ακολουθεί τις οδηγίες της υπηρεσίας. Προέκυψε ένα θέμα στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, όταν είχαν γίνει αναπλάσεις εδώ στην οδό. Ένα συγκεκριμένο υπόγειο είχε κλείσει και τα κάποια κουρικλέ τα οποία έκλεισαν. Και στην ουσία η διαφορά είναι μεταξύ ιδιωτών, των ανθρώπων που έχουν τα καταστήματα στο ισόγειο και του ιδιοκτήτη που έχει την ιδιοκτησία του υπογείου. Ο ένας ζητάει να ανοίξουν ξανά τα κουρεκλέ, οι άνθρωποι που είναι στο ισόγειο λένε ότι δεν πρέπει να είναι ανοιχτά. Εμείς έχουμε υποχρέωση από την νομική μας υπηρεσία, η οποία μας λέει ότι πρέπει να ανοίξουμε τα κουρεκλέ, αυτά να τα ανακατασκευάσουμε, δηλαδή να τα επαναφέρουμε στην αρχική κατάσταση. Και αυτό κάνουμε. Οι 5 καταστηματάρχες που επηρεάζονται θεωρούν την ενέργεια αυτή παράνομη και εξηγούν ότι αν εφαρμοστεί θα επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις τους. Πρώτον, γιατί είναι παράνομο, υπάρχουν 2 έγγραφα της πολεοδομίας, τα οποία το 12 και το 13 χαρακτηρίζουν οτιδήποτε ξαναανοίξει, εφόσον έχει κλείσει, είναι παράνομο. Να θυμίσω δε ότι αυτά εδώ κλείσανε το 2010 με την ανάπλαση της Γεωργίου Παπανδρέου επί δημαρχιακής θητείας κυρίου Βλάχου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση. Όταν εγώ αγόρασα το συγκεκριμένο κατάστημα του 2010, είδα αυτή την εικόνα, είδα αυτή την κατάσταση. Ότι δεν υπήρχε κάποιο άνοιγμα μπροστά από το γραφείο μου και εφόσον έχω ψάξει την όλη ιστορία, προχώρησα στην αγορά. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ελαστικότητα με τον νόμο. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Δεν μπορεί μια υπηρεσία και δει η πολεοδομία το 12 και το 13 να έχει άλλη άποψη και σήμερα να λέει το αντίθετο. Πρώτα απ' όλα, είμαστε σε περίοδο φοιτητών και ξέρετε πολύ καλά, σήμερα που περιμένουμε πολλούς φοιτητές, υπάρχει αυτή η μη ομαλότητα, ας πούμε, μπροστά από το γραφείο. Από εκεί και πέρα, να θυμίσω ότι υπήρχαν ανοίγματα πριν από το 2010 και επειδή είναι προχειροδουλειές, πέσανε 2 άνθρωποι μέσα και κοντέψανε να σκοτωθούν. Πέραν αυτού όμως, το 1967 όταν έγινε η οικοδομή, και υπάρχουν τα σχέδια στην πολεοδομία, δεν υπήρχαν αυτά από τον εργολάβο τότε τα ανοίγματα. Άρα λοιπόν, αν πειράζει όχι, δεν θα το πω αυτό. Θέλουμε όμως σήμερα να διεκδικήσουμε την νομιμότητα. Και η νομιμότητα ποια είναι? Ότι το 67 όταν έγινε η οικοδομή δεν υπήρχαν αυτά τα ανοίγματα, έγιναν μετά παρανόμως, κλείσανε σωστά το 2010, αλλιώς δεν θα κλείνανε το 2010, και υπάρχει και μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ μας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πάντως εξηγεί ότι θα περιμένει ενημέρωση από την νομική υπηρεσία, ενώ οι καταστηματάρχες αναρωτιούνται γιατί η νομική υπηρεσία δεν ενημέρωσε σχετικά τον αντιδήμαρχο. Τώρα όμως δεν μπορώ να πω τώρα για το τι έγινε πριν 10 χρόνια. Θα με τι γίνεται τώρα. Μετά έγιναν δικαστήρια, είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους κάποιες αστικές διαφορές. Αυτά πέρασαν. Τώρα όμως, ξαναλέω, η ουσία για μας είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε την γνωμοδότηση ότι πρέπει να το επαναφέρουμε στην αρχική κατάσταση. Αν αυτό το οποίο ισχύει που λέτε, δηλαδή ότι εκ του προχείρου ένας νομικός σύμβολος του Δήμου των Σερών με τόσα χρόνια εμπειρίας προσπαθεί και κάνει μία εισήγηση προς τον Δήμο των Σερών και εκθέτει τόσα άτομα δημόσια χωρίς να έχει λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία, τότε αυτό και αν είναι, πώς να το πω, αμέλεια, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. 25χρονος φέρεται να βίασε 8χρονο στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο Κλειδί. Την καταγγελία φέρεται να έκανε συγγενής του παιδιού, με αποτέλεσμα να συλληφθεί αμέσως ο 25χρονος, ενώ ο 8χρονος οδηγήθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο των Σερών. Ο 25χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ζημιές και βανδαλισμοί έγιναν στο νέο γήπεδο Μητρουσίου. Πόρτες έσπασαν, τα αποδυτήρια βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, ενώ η ίδια είναι η εικόνα και στην αίθουσα αναμονής.
Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται, λέει ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ, κύριος Δεσποτίδης. Η υπηρεσία μας γνωρίζει το θέμα και έχει επιληφθεί. Ζήμιας και βανδαλισμοί έγιναν στο νέο γήπεδο Μητρουσίου. Πόρτες έσπασαν, τα αποδυτήρια βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, ενώ η ίδια η εικόνα και στην αίθουσα αναμονής. Το γήπεδο δεν χρησιμοποιείται, λέει ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ, κύριος Δεσποτίδης. Η υπηρεσία μας γνωρίζει το θέμα και έχει επιληφθεί. Μάλιστα, ξεκίνησε ενέργειες αντικατάστασης των ζημιών. Το γήπεδο στο οποίο αναφέρεστε, το νέο λεγόμενο γήπεδο του Μητρουσίου, τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιείται. Έχει έλθει σε γνώση της υπηρεσίας το γεγονός ότι έχουν γίνει βανδαλισμοί και ότι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση που παρουσιάζεται στα αποδυτήρια. Η υπηρεσία έχει επιληφθεί του θέματος. Βεβαίως, δεν αμφισβητώ την εικόνα που βλέπουμε. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι είμαστε σε αναμονή της τοποθέτησης εξωτερικής πόρτας ή θυρών όπου χρειάζεται στα αποδυτήρια, ώστε καταρχήν να μην μπαίνουν άλλα άτομα και χρησιμοποιούν τους χώρους κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς οι εγκαταστάσεις είναι αφύλακτες, και στη συνέχεια θα προβούμε στον καθαρισμό και αργότερα στην αντικατάσταση αυτών που χρειάζονται. Σύμφωνα με τον κύριο Δεσποτίδη, στόχος είναι να γίνεται η άθληση και τις νυχτερινές ώρες, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Στο επόμενο συμβούλιο του οργανισμού θα τεθεί το θέμα των ωρών και του προγράμματος των γηπέδων τένις και θα υπάρχει μια απάντηση από εβδομάδα. Ο στόχος είναι να μπορούν να αθλούνται και νυχτερινές ώρες. Δεν ξέρω τόσο προχωρημένη ώρα ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί. Το 10.30 με 12 παραδείγματος χάρη. Γιατί δεν υπάρχει και Περιμένεται το νέο πρόγραμμα του οργανισμού, το οποίο θα δίνει στο κοινό τον χρόνο που θα αποφασίσουμε και που θα το αναλογεί. Σήμερα δικάζεται η υπόθεση της απόδοσης της άδειας λειτουργίας του κηλικίου του νοσοκομείου Σερών στον ανάπηρο πολέμου, κύριο Παπαθεοδόρου. Στις 23 Ιανουαρίου, τα παιδιά του κυρίου Παπαθεοδόρου, με το κλειδί που τους έδωσε ο ίδιος ο δικαστικός επιμελητής, προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα του κηλικίου, αλλά δεν τα κατάφεραν, καθώς είχε η κλειδαριά παραβιαστεί. Μετά από αυτό το συμβάν, κατέθεσε μηνύσεις εναντίον της διοίκησης, με τις αρχές να αναζητούν τόσο τον διοικητή, όσο και τον υποδιοικητή του νοσοκομείου Σερών. Να θυμίσουμε ότι εδώ και 9 μήνες το κηλικείο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα την πολύμηνη ταλαιπωρία του ιατρικού, του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά των αρρώστων και των συνοδών τους. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα μας, καθώς σοκαριστικές είναι οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν στο λογαριασμό του Facebook οι φιλοσύντικες με δηλητηριασμένα αδέσποτα σκυλιά στην πόλη του Σιδηροκάστρου. Όπως καταγγέλει η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου της περιοχής, Βασιλική Γιούρα, 4 σκυλιά και 5 γάτες έφαγαν φόλες με αποτέλεσμα να θανατωθούν. Η μέρα μας σήμερα δεν ξεκίνησε ευχάριστα, αντίθετα ήταν απόλυτα δυσάρεστη. Στις 8 το πρωί με ενημέρωσε κάτοικος Φιλόζωη της περιοχής του Σιδηροκάστρου ότι στον κόμβο πριν την κεντρική πλατεία του Σιδηροκάστρου βρίσκεται ένα ζώο πεθαμένο. Ενημέρωσα τους αντιδημάρχους, την κυρία Ρόδη που είναι υπεύθυνη για τα δέσποτα και τον κύριο Ίντζε. Μεταβήκαμε στο σημείο και όντως διαπιστώσαμε ότι το ζώο ήταν πεθαμένο. Πρόκειται για ένα ζώο το οποίο ήταν η μασκότ της πλατείας μας, ο Τσάκος. Τον περιθάλπτουμε και τον φροντίζουμε οι εθελοντές και ο Δήμος εδώ και 8 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένα ζώο πολύ γνωστό στην πλατεία και αγαπητό. Και διαπιστώσαμε όντως ότι ήταν νεκρό, με αφρούς στο στόμα, με μια εικόνα πάρα πολύ χάλια, όπως φαντάζεστε. Εκείνη τη στιγμή δέχτηκα άλλο ένα τηλεφώνημα από άλλο συμπολίτη μας ότι έχει βρει άλλο ένα ζώο. Μεταβήκαμε στο σημείο, είναι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και διαπιστώσαμε ότι είναι μία μάνα που επίσης φροντίζαμε μαζί με το κουτάβι της. Έγινε η υπερσυλλογή των ζώων, πήγα στην αστυνομία όπου δώσαμε την κατάθεση. Γίνανε όλες οι νόμιμες διαδικασίες και την προηγούμενη ημέρα είχαμε πάλι μία κλήση από εθελόντρια που τάιζε αδέσποτες γάτες ότι είχε βρει ζώα που ταΐζει κοντά στα 3 ή 4 ζώα
πάλι πεθωμένα. Έτσι προφανώς ξεκίνησαν από εχθές το βράδυ να ρίχνουν φόλες ή και προχθές. Η αστυνομία έχει ενημερωθεί, ο Δήμος έχει ενημερωθεί. Εσείς καλείτε τον κόσμο, φαντάζομαι, αν γνωρίζει κάτι, να ειδοποιήσει τις αρχές αμέσως, έτσι. Κάναμε καταγγελία επί πάντως αγνώστου, δώσαμε κατάθεση. Θέλουμε να τονίσουμε ότι καταδικάζουμε σαν σύλλογος φιλοσύνδικες τέτοιες αποτρόπιας πράξεις. Δεν είναι η πρώτη φορά, απλά είχε πολύ καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Οι εθελοντές μας είναι ελάχιστοι, ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά στην περισυλλογή, να φροντίζει τα ζώα. Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καταδικάζουμε τέτοιες πράξεις, γιατί ο αγώνας είναι άνισος, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον γνωρίζει κάτι για το συμβάν να μας ενημερώσει, έστω και ανώνυμα, στη σελίδα Φιλοσύνδικες. Κάποτε πρέπει αυτά τα στόματα να ανοίξουν. Πιστεύουμε ότι όλοι έχουν δει ή έχουν ακούσει κάτι. Πρέπει να μιλήσουν. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεών μας. Περισσότερες ειδήσεις και ρεπορτάζ μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βραδινό μας δελτίο στις 9:20 με τον Δημήτρη Κότα. Εσείς όμως μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή μας, η ενημερωτική, κάθε μεσημέρι, με την Ελένη Μωραΐτη. Καλό σας απόγευμα!